εδώ σήμερα για να διαμαρτυρηθούμε για την απόφαση της κυβέρνησης να καταθέσει μέσα από καραντίνα αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο ουσιαστικά είναι ο δοσοστήρας όσον αφορά το δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Δύο-τρία παραδείγματα μόνο για να καταλάβουν όσοι είναι λίγο μακριά από το χώρο της εκπαίδευσης. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι η αύξηση των αυτών ανά τμήμα από 22 που είναι σήμερα πάει στο 26 και επιπλέον σε σχολεία τα οποία είναι από 64 και πάνω ο ελάχιστος μαθητικός αριθμός κατά τάξη είναι 20 μαθητές. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια πρώτον να μειωθούν πάρα πολλές οργανικές θέσεις, άρα θα έχει άμεσα δίκτυπο της προσωπικής των απολυτών. Επίσης, μετακινήσεις μαθητών από σχολείο σε σχολείο, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα συμπληρώνονται αριθμός 20 και βέβαια υποβάθμιση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου. Και επίσης η αξιολόγηση, η οποία θα είναι την κλίνη του νομοσχέδιου σε όλες τις πτώσεις, θα είναι και εσωτερική και εξωτερική, είναι στα πρότυπα αγγλοσαξονικών, να το πω έτσι, μοντέλων, τα οποία όπου εφαρμόστηκαν ουσιαστικά κατηγοριοποίησαν τα σχολεία, υποβάθμισαν την εκπαίδευση, άλλαξαν τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών και γενικά η δημόσια εκπαίδευση ουσιαστικά καταλύεται με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, για να ολοκληρώσω λίγο την σύντομη αυτή τοποθέτησή μου, αφορά και τα νηπιαγωγεία, στα οποία νηπιαγωγεία ουσιαστικά στο πρόγραμμα των νηπιαγωγείων επέρχεται σχολειοποίηση, πράγμα που σημαίνει ότι γίνεται κατάτμιση του ενέου χρόνου που απασχολούσαν οι νηπιαγωγοί τα νήπια και τα προνήπια. Μπαίνουν μαθήματα στην αρχή φυσική αγωγή, στην αρχή αγγλικά, στη συνέχεια φυσική αγωγή και πληροφορική. Εννοείται ότι τα παιδιά σε αυτή την ηλικία δεν ξέρουν τη μητρική τους γλώσσα, κατά πόσο την αγγλική γλώσσα την οποία επιβάλλουν από αυτή την ηλικία. Και βεβαίως καταργείται το βασικός πυρήνας της παιδαγωγικής αξίας του νηπιαγωγείου, που είναι το παιχνίδι και μέσα από αυτό η ανάπτυξη των υπόλοιπων δραστηριοτήτων κοινωνικών κτλ. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να πολεμήσουμε αυτό το νομοσχέδιο. Δεν θα επιτρέψουμε να περάσει με όλες τις δυνάμεις τις οποίες έχουμε. Θα απευθυνθούμε και στους πολίτες, γιατί αφορά όλο τον πληθυσμό. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα και κλείνω με αυτό. Παράδειγμα, στα Τρίκαλα έχουμε 8.000 περίπου μαθητές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι αν προθέσουμε με δύο γονείς, είναι 16.000 οι γονείς, 8.000 οι μαθητές, πάμε 24. Παππούδες, γιαγιάδες που συμμετέχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία, πάμε στο μισό του πληθυσμού της πόλης μας. Άλλο τόσο καλύπτει και ίσως λίγο λιγότερο. Και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αντιλαμβάνεστε ότι αφορά το σύνολο του πληθυσμού της χώρας. Οπότε θα πρέπει να το αντιπαλέψουμε και μέσα από άλλα συνδικάτα και άλλες οργανώσεις με τις οποίες θα πρέπει να είμαστε, να φτιάξουμε εκεί επιτέλους το ένα παλαϊκό μέτωπο για την ανατροπή αυτών των εκτρωμάτων που ονομάζονται σχέδια νόμου κτλ. Για την παιδεία.